Καταρχήν, έτσι, δύο λόγια για όποιους δεν γνωρίζουν, έτσι, την οργάνωση, μια μικρή παρουσίαση. Ναι. Η ΟΚΔΕ, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, είναι μια αριστερή κομμουνιστική οργάνωση στο ρεύμα του τροτσκισμού και της τέταρτης διεθνούς. Και έτσι, στο ψηφοδέλτιό μας, όπως και σε κάθε μας εκλογική αναμέτρηση, στο ψηφοδέλτιό μας συμμετέχουν εργαζόμενοι, άνεργοι, φοιτητές, αγωνιστές, έτσι, συνδικαλιστές που ήταν στην πρώτη γραμμή σε όλους τους αγώνες, στα εργατικά σωματεία, στο πρόσφατο, έτσι, μεγάλο φοιτητικό κίνημα, στους αγώνες ενάντια στους πληστηριασμούς, για την υπεράσπιση, έτσι, του λαού της Παλαιστίνης, ενάντια στον πόλεμο και ούτω καθεξής. Τώρα εμείς κατεβαίνουμε και σε αυτές τις ευρωεκλογές, καταρχήν, έτσι, για να αναδείξουμε την ανάγκη ενός σχεδίου αγώνα για την ανατροπή, έτσι, όλης αυτής της άσχημης κατάστασης που βιώνουμε καθημερινά. Τι εννοούμε? Καταρχήν, έτσι, για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρά, έτσι, όλα αυτά τα παραμύθια τα οποία λέει περί σταθερότητας, που προσπαθεί, έτσι, να δώσει σε όλη την προεκλογική περίοδο, ότι το μήνυμα των εκλογών είναι αν θα είναι σταθερή η κυβέρνηση την επόμενη μέρα ή όχι. Εμείς πρέπει να πούμε ότι αυτή εδώ είναι μια κυβέρνηση ταξικού πολέμου. Είναι βουτυγμένη μέσα στη σύψη, έχει εξαπολύσει μια άγρια επίθεση, μια αντεργατική, αντιλαϊκή επίθεση, έτσι, σε όλα μας τα δικαιώματα. Αυτή η σταθερότητα για την οποία περηφανεύεται ο Μητσοτάκης, έτσι, και οι υπόλοιποι, αυτό το οποίο σημαίνει είναι, ένα, η ακρίβεια, η οποία μέρα με τη μέρα, έτσι, βλέπουμε πως ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Ο μισθός, ο πραγματικός μισθός των εργαζομένων, παρά τα πανηγύρια του Μητσοτάκη, έτσι, για τις υποτιθέμενες αυξήσεις, έχει μειωθεί κατά 27% σε σχέση με το 2009. Εννοούμε, έτσι, τι μπορεί να κάνει ένας εργαζόμενος με τα χρήματα που παίρνει. Με την έννοια ότι όλα τα προϊόντα είναι ήδη, τα νίκη κτλ. Είναι πιο ακριβά. Για τον Νίκη που είπα. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα οι Έλληνες εργαζόμενοι, περίπου ο μισός τους μισθούς πάει στον Νίκη. Νομίζω είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, έτσι, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ΑΕΠ της χώρας έχει κατρακυλήσει να είναι προτελευταίο, έτσι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η σταθερότητα για την οποία περηφανεύονται. Για τις ιδιωτικοποιήσεις, αυτές τις εγκληματικές, έτσι, πολιτικές που έχουν εφαρμόσει με την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε δει ότι έχουν ξεπουληθεί κυριολεκτικά τα πάντα. Αυτή τη στιγμή, το τελευταίο διάστημα, είδαμε, έτσι, ουσιαστικά την ιδιωτικοποίηση της υγείας με τα απογευματινά χειρουργεία, που επί της ουσίας νομιμοποιεί το φακελάκι. Είδαμε τον νόμο Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που επίσης, έτσι, έχουμε ένα ξεπούλημα της παιδείας, που όλο αυτό προφανώς φέρνει και έναν ταξικό αποκλεισμό, έτσι, των πιο φτωχών κομματιών της κοινωνίας. Επίσης, αυτές οι πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων είναι γνωστό ότι είναι και ο μεγαλύτερος ένοχος για το κρατικό, έτσι, έγκλημα που ζήσαμε στα Τέμπη, καθώς και για μια σειρά, έτσι, από καταστροφές, φυσικές καταστροφές, πλημμύρες, πυρκαγιές και ούτω καθεξής. Επίσης, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως είπα και πριν, έχει εξαπολύσει μια τεράστια επίθεση στα εργατικά δικαιώματα. Μιλάμε ότι έχει βάλει σκοπό να διαλύσει κάθε έννοια εργατικού δικαιώματος. Ό,τι δηλαδή είχε μείνει όρθιο από μια δεκαετία μνημονίων, έχει βάλει στόχο να το εξαφανίσει. Με τους νόμους του Χατζηδάκη και του Άδωνη, έχει χτυπηθεί το πενθήμερο, έχει χτυπηθεί το οχτάωρο, έχουν χτυπηθεί οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, και επίσης γίνεται χτύπημα και στον συνδικαλισμό, έτσι ώστε να μην μπορούν και οι εργαζόμενοι να αντιδράνε σε αυτές τις επιθέσεις. Ακόμα κι αν ένα σωματείο να κηρύξει μια απεργία, κρίνεται παράνομη, κρίνεται καταχρηστική, εργαζόμενοι διώκονται και ούτω καθεξής. Μιλάμε για μια χαλήνωτη εκμετάλλευση από τους εργοδότες. Η κατάσταση στους χώρους δουλειάς είναι απερίγραπτη. Η μέρα με τη μέρα η κατάσταση γίνεται χειρότερη. Συνεχώς, έτσι, παραπάνω εντατικοποίηση μέσα στους χώρους δουλειάς, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εκτόξευση των εργατικών ατυχημάτων, όπως τα βαφτίζουν. Για μας αυτό είναι εργατικές δολοφονίες που διαπράττονται, έτσι, από αυτές τις πολιτικές της κυβέρνησης και των εργοδοτών. Τα τελευταία χρόνια, να αναφέρω, έτσι, χαρακτηριστικά, από το 2020 είχαμε 41 νεκρούς εργάτες εν ώρα εργασίας, το 2021 είχαμε 31, το 2022 έχουμε μια απότομη αύξηση στα 104, και πέρσι σπάσανε πραγματικά όλα τα ρεκόρ, φτάνοντας οι νεκροί εργαζόμενοι τους 179. Φέτος, για να έχουμε μια εικόνα, ήδη είμαστε πάνω από 50 νεκρούς, έχουμε περίπου ένα νεκρό εργάτη κάθε δύο μέρες. Και να αναφέρω, έτσι, και το πιο πρόσφατο παράδειγμα που έγινε και εδώ στην περιοχή μας, στην Αρίστη, στο Ζαγόρι, όπου ένας 62χρονος οικοδόμος έχασε τη ζωή του την ώρα που εκτελούσε οικοδομικές εργασίες, προφανώς επειδή τα μέτρα προστασίας ήταν ελάχιστα. Κύριε Κούτρη, αυτό που θέλω να σας θέσω ως ερώτημα, και φαντάζομαι θα το έχετε ακούσει ενδεχομένως από μερίδα της κοινής γνώμης,
λένε ορισμένοι λοιπόν ότι αφού είστε απέναντι προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, για ποιο λόγο συμμετέχετε σε ευρωεκλογές, τι θέλετε να πετύχετε, τι θέλετε να φέρετε μπροστά? Ναι, όντως υπάρχει αυτή η ερώτηση. Καταρχήν, εμείς θεωρούμε ότι οποιαδήποτε έτσι ευκαιρία μας δίνεται να δώσουμε μια μάχη, να πούμε την πολιτική μας, να πούμε το πρόγραμμά μας, προφανώς και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε και πρέπει έτσι να μπούμε σε αυτόν τον αγώνα. Προφανώς δεν περιμένουμε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως αντίστοιχα και εντός του Αστικού Κοινοβουλίου, αλλά παρόλα αυτά κατεβαίνουμε και στις βουλευτικές εκλογές. Εμείς κατεβαίνουμε για να καταγγείλουμε αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασκεί όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει μνημόνια, Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει καταστολή, Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει πόλεμος. Όλα αυτά που περιέγραψε έτσι για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προφανώς και προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι εντολές οι οποίες έρχονται έτσι κατευθείαν από τις Βρυξέλλες. Είδαμε ειδικά τα τελευταία χρόνια, από το 2010 και μετά, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια, ας πούμε, υποτίθεται για να διασωθεί η χώρα, να βγει από την κρίση, να μειωθεί το χρέος και το καθεξής, πάντα με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παρόλα αυτά όλες οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν τόσο από την κυβέρνηση, ας πούμε, του Παπανδρέου, του Πασόκ, όσο και από όλες τις επόμενες, Νέα Δημοκρατία, Σαμαρά, ΣΥΡΙΖΑ και τώρα έτσι κυβέρνηση του Μητσοτάκη, συνεχίζουν οι ίδιες αντεργατικές, αντιλαϊκές πολιτικές που συνεχίζουν να βυθίζουν τη χώρα στην κρίση. Επίσης, πολύ σημαντικό το θέμα του πολέμου που ανέφερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βαρύτατες ευθύνες για την κατάσταση η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο πλανήτης. Από την πρώτη στιγμή έτσι είναι συνένοχοι στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού, αυτό πρέπει να το πούμε. Στηρίζουν έτσι με κάθε τρόπο το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, είτε στέλνοντας όπλα, είτε μην κάνοντας καμία προσπάθεια έτσι για να σταματήσει αυτή η γενοκτονία. Ειδικά και η κυβέρνηση δικιά μας, έτσι του Μητσοτάκη, συνεχώς βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις, ας πούμε, υπέρ του Ισραήλ, βάζοντας μας και εμάς να εμπλακούμε σε αυτό τον πόλεμο. Και στον πόλεμο στην Ουκρανία, αντίστοιχα, από την πρώτη στιγμή να στείλουν όπλα, να στηρίξουν έτσι το μισοφασιστικό καθεστώς του Ζελένσκι. Αντίστοιχα, προφανώς, με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, συνολικά των δυτικών υπεριαλιστών, και η δικιά μας κυβέρνηση εμπλέκεται ακόμα παραπάνω στον πόλεμο, στέλνοντας μέχρι και πολεμικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα να πολεμήσει, ας πούμε, τους Χούθη. Οπότε αυτό που πρέπει να πούμε εμείς είναι ότι θέλουμε να πούμε καθαρά, δεν υπάρχει καμία προοπτική εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εξοραίζεται, δεν διορθώνεται, δεν μεταρρυθμίζεται. Δεν είναι μια ένωση, ας πούμε, όπως την παρουσιάζουν έτσι, δημοκρατική, για να ενώσει τους λαούς. Είναι εκεί, έρχεται να μας χωρίσει, είναι μια φυλακή για τους λαούς, και πρέπει και ο ελληνικός λαός και συνολικά όλοι οι εργαζόμενοι, ας πούμε, σε όλη την Ευρώπη, να πάρουν έτσι καθαρή θέση ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λέμε και εμείς, ότι μόνη λύση είναι η έξοδος από το ευρώ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να σπάσουμε έτσι πραγματικά τις αλυσίδες του χρέους, των μνημονίων, της εποπτείας έτσι και ούτω καθεξής. Είναι απαραίτητο να κάνουμε έτσι το πρώτο βήμα για να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, να εφαρμόσουμε ένα πραγματικό πρόγραμμα σωτηρίας για να γλιτώσουμε από όλη αυτή την κατάσταση. Κύριε Κούτρη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία που είχαμε και να σας ευχηθώ για άλλη μια φορά καλή επιτυχία στις εκλογές της Κυριακής. Ένα λεπτό έτσι για να κλείσω και εγώ. Να πούμε προφανώς σε όσους μας ακούνε ότι καλούμε τους εργαζόμενους στην νεολαία τα φτωχάλαια καστρώματα την Κυριακή στις 9 του Ιούνιου να στηρίξουν με την ψήφο τους την ΟΚΔΕ, την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, να δώσουμε έτσι ένα μήνυμα απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και προφανώς από την επόμενη μέρα να είμαστε έτσι στους αγώνες για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. Και να καλέσουμε έτσι και τον γιαννιώτικο λαό την Τρίτη, αύριο Τρίτη, στις 6:30 το απόγευμα, στην πλατεία Πάργης, που είναι η κεντρική μας προεκλογική συγκέντρωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλή επιτυχία.